Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο της Δράμας η δίκη των αγροτών για τις αγροτικές κινητοποιήσεις κατά την περίοδο του 2009 και του 2010. Αρκετοί αγρότες κλήθηκαν μέσω της δικαστικής οδού να απαντήσουν στα ερωτήματα που τέθηκαν, για ποιον λόγο βγήκαν στο δρόμο και παρακόλουθησαν τις συγκοινωνίες, ενώ από τη δική τους πλευρά τονίστηκε με ιδιαίτερο τρόπο πως δεν παρακόλουθησαν κανέναν. Το μόνο που έκαναν ήταν να ενημερώσουν τους διερχόμενους, οδηγούς αλλά και πολίτες, για τα αιτήματα των αγροτών στο πλαίσιο της επίλυσης διεκδίκησης αυτών των θεμάτων. Αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει κάθε φορά που έχουμε μια κινητοποίηση αγρότες είναι ότι κυνηγούνται ώστε να μην μπορούν την επόμενη φορά να βγουν για να διεκδικήσουν τα δίκαια αιτήματά τους. Από ό,τι εξηγήσαμε μέσα στην εισαγγελία, τα αιτήματά μας ήταν κάτι παραπάνω από δίκαια. Είχαμε τη συμπαράσταση του κόσμου και το μόνο που κάναμε ήταν να εμποδίζουμε την κυκλοφορία δεξιά και αριστερά από το δρόμο, να εμποδίζουμε την κυκλοφορία λέγοντας όχι με κλείσιμο των δρόμων, αλλά μόνο με μοίρασμα ενημερωτικών φυλαδίων και τροφίμων στους διερχομένους. Δεν έγινε σε καμία περίπτωση καμία διένεξη με διερχόμενο οδηγό. Η πολιτική που ακολουθήθηκε από το δικό μας το σύλλογο την ξέρουν όλοι, είναι γνωστή και νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο και με την πράξη και με όλα αυτά που έχουμε κάνει, είχαμε πάρει τότε και το 9 και το 10, είχαμε αποτελέσματα από τις κινητοποίησεις που κάναμε. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι χωρίς κινητοποίηση και χωρίς να βγαίνει ο κόσμος στον δρόμο και να διεκδικεί, δεν γίνεται τίποτα. Αυτό το κάναμε 2 χρόνια συνεχεία, το κάναμε και φέτος, και από ό,τι βλέπουμε έχουμε αποτελέσματα. Εάν δεν μπορεί ο κόσμος και δεν πηγαίνει ενωμένος και ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος, δεν υπάρχει δρόμος και ο δρόμος είναι χωρίς επιστροφή. Είχαμε 2 γκρουπ σήμερα από τις συντονιστικές των κινητοποιήσεων του 9 και του 10, του 2009-2010. Το πρώτο γκρουπ πάρθηκε δεύτερη αναβολή λόγω ότι δεν προσήλθαν οι μάρτυρες κατηγορίας. Στο δεύτερο γκρουπ όλοι οι μάρτυρες κατηγορίας, που ήταν όλοι αστυνομικοί, προσήλθαν, ήταν εδώ παρόν. Το δικαστήριο έβγαλε μια απόφαση 1 χρόνου φυλάκιση στους 10 αγρότες οι οποίοι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις. Πιστεύουμε ότι... Με αναστολή. Με αναστολή, ναι. Και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε καταθέτουν έφεση. Πιστεύουμε ότι το δικαστήριο, παρόλο που το έχουμε εμπιστοσύνη, όπως λένε όλοι, πήρε μία απόφαση η οποία χωρίς το βασικό μας μάρτυρα υπεράσπισης, ο οποίος δεν προσήλθε λόγω ότι λείπει από την πόλη μας αυτή τη μέρα, δεν δέχτηκε μία δεύτερη αναβολή. Μόνο οι μάρτυρες κατηγορίας κατέθεσαν. Η δικηγόρος μας έδωσε την υπεράσπιση μας, η οποία ήταν πάρα πολύ καλή, και αυτό που συνέβη σήμερα δεν συνέβη σε καμία άλλη επαγγελματική ομάδα να παίρνει αποφάσεις για φυλάκιση, έστω και με αναστολή. Γιατί, όπως ξέρουμε, η αποχή προχθές που έγινε των δικηγόρων και των δικαστών, κανένας δεν τους κατηγόρησε ότι κάναν παρακόλληση για το υπόλοιπο κοινό. Εμάς μας κατηγόρησαν για παρακόλληση, παρόλο που δεν υπήρχε καμία, μα καμία ιδιωτική καταγγελία. Όλοι ήταν μαζί μας, δεν υπήρχε ούτε ένας άνθρωπος ο οποίος να διαμαρτυρηθεί για παρακόλληση, ότι εμποδίστηκε να περάσει τότε από τα σύνορα της εξοχής, παρά μόνο οι αστυνομικοί οι οποίοι ήρθαν εδώ και κατέθεσαν διάφορα πράγματα τα οποία, κατά την άποψη τη δική μου, δεν ισχύουν όλα. Ισχύουν κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να έγιναν 5-10 λεπτά σε ένα 24ωρο και τα κατέθεσαν όπως τα είδαν οι ίδιοι τους. Αυτή η απόφαση για μας είναι κατακριούργηση των δικαιωμάτων των αγροτών, και αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση και πάει και στις υπόλοιπες επαγγελματικές ομάδες, τότε μπορεί να δούμε και πάρα πολύ άσχημα πράγματα. Δυστυχώς, εμείς στη συνέχεια δώσαμε δείγματα ότι δεν ενοχλούμε κανένα και μπορούμε να μεταφέρουμε τα προβλήματά μας και να συμπαρασταθούμε σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, και είχαμε τη συμπαράσταση αυτή, αλλά δυστυχώς το δικαστήριο σήμερα πήρε μία απόφαση η οποία θα συνεχιστεί με τις υπόλοιπες ομάδες όταν τελεσυνδικήσουν οι αποφάσεις και τα δικαστήρια τα οποία έπονται μέσα στο 2013.